Η φύση είναι το αρχαίγονο κομμάτι του εαυτού μας που συχνά λησμονούμε. Η περιπλάνηση στην οροσειρά της Ροδόπης μας προσφέρει την ευκαιρία να θυμηθούμε την ουσία της ύπαρξής μας. Ο ορεινός όγκος της Ροδόπης εκτείνεται στα Νότια Βαλκάνια και η νοτιότερη κορυφογραμμή της οροσειράς είναι το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Στον ελλαδικό χώρο εισχωρεί μικρό μόνο τμήμα της, το οποίο και αποτελεί το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς της Ροδόπης. Το Εθνικό Πάρκο, στα ορεινά της Δράμας και της Ξάνθης, καλύπτει έκταση 1.700.000 στρεμμάτων, γεγονός που το κάνει ένα από τα μεγαλύτερα χερσαία πάρκα της Ελλάδας. Μια περιήγηση στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, από τα μικρότερα υψόμετρα προς τα μεγαλύτερα, μπορεί να θεωρηθεί όσον αφορά στην εναλλαγή των τύπων βλάστησης ως ένα ταξίδι από τη μεσογειακή περιοχή προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Αν επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο τον Ιούνιο για παράδειγμα, μπορούμε νωρίς το πρωί να εξερευνήσουμε γύρω από τον έστω ψάχνοντας για μικρόπουλα στους μεσογειακούς θαμνώνες. Για τη βίδρα στο ποτάμι ή για το στραβολέμι στα κοντινά δρυοδάση. Το απόγευμα, σίγουρα ντυμένοι πιο ζεστά, μπορούμε να σκαρφαλώσουμε στις βραχώδεις πλαγιές του Φρακτού, ψάχνοντας για αγριόγυδα και τα εντυπωσιακά κίτρινα κρίνα, ή να περπατήσουμε στα βαθύσκια δάση Ερυθρελάτη στην Ελατιά, αναζητώντας ίχνη αρκούδας ή το δυσέβρετο αγριόκουρκο. Η απόσταση που θα διανύσουμε δεν ξεπερνά σε ευθεία γραμμή τα 32 χιλιόμετρα. Στην πορεία μας όμως, θα έχουμε διατρέξει τα περισσότερα από τα ενδιαιτήματα και τις ζώνες βλάστησης που απαντούν στην Ήπειρό μας. Ποια όμως είναι τα όρια του Εθνικού Πάρκου? Ξεκινώντας από τα δυτικά, το πάρκο οριοθετείται από τον ποταμό Νέστο και το όρος Φαλακρό. Ο ορεινός όγκος του Φαλακρού, γνωστός περισσότερο για τα πολύχρωμα και πολύβουα λιβάδια των κορυφών του, ορθώνεται σαν ένα φυσικό τείχος, στη βάση του οποίου κυλά ο Νέστος. Η ροή του ποταμού αποτελεί και το νοτιότερο όριο του πάρκου. Κατά μήκος της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου, εκεί που αδιάσπαστα δάση καλύπτουν τις πλαγιές όσο φτάνει το μάτι, το βόρειο όριο του πάρκου συμπίπτει με τα εθνικά σύνορα της Ελλάδος. Εδώ θα συναντήσουμε τα μοναδικά στην Ελλάδα δάση της Ερυθρελάτης, της Ημίδας και του Γκρίζου Σκλήθρου, καθώς και ένα από τα πλέον πολύτιμα οικοσυστήματα της Βαλκανικής Χερσονήσου και μοναδικό στην Ελλάδα, το Παρθένο δάσος κεντρικής Ροδόπης. Στα ανατολικά, το όριο του πάρκου χαράσεται στην περιοχή του Δημαρίου Ξάνθης, λίγα χιλιόμετρα ανατολικότερα της κορυφής Κούλα. Η οικολογική σημασία του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης καταδεικνύεται από το γεγονός ότι μέσα στη χωρική ενότητα του Εθνικού Πάρκου 7 περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές Natura, 6 περιοχές αποτελούν καταφύγια άγριας ζωής, 2 περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία φύσης και 3 περιοχές έχουν πάρει τον τίτλο των βιογενετικών αποθεμάτων. Η ομίχλη αγκαλιάζει τα δάση της περιοχής με τις πρώτες ηλιαχτίδες. Σηκώνεται όμοια με την αχλή των χιλιάδων αιώνων που πέρασαν από τη δημιουργία της οροσειράς μέχρι σήμερα. Ο ορεινός όγκος της Ροδόπης έκανε την εμφάνισή του πριν από εκατομμύρια χρόνια, πρώτα ως νησί στην προϊστορική θάλασσα της Τιθίος.
Στο πέρασμα του χρόνου, συνεχείς γεωλογικές μεταβολές διαμόρφωσαν τελικά την οροσειρά όπως την ξέρουμε σήμερα. Η ορογένεσή της προηγείται χρονικά από τα υπόλοιπα βουνά της Ελλάδας. Αυτή η ιδιαιτερότητα αποτυπώνεται στα πετρώματά της, κάποια από τα οποία είναι τμήματα παλιού υπηρωτικού φλοιού. Η ύπαρξη μιας μεγάλης ποικιλίας πετρωμάτων στην περιοχή καθόρισε και τις ιδιότητες του εδάφους και αυτό με τη σειρά του τη χλωρίδα της Ροδόπης. Στο Εθνικό Πάρκο της Ροδόπης συναντούμε τύπους βλάστησης σπάνιους ή και μοναδικούς για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και της Μεσογείου. Σημαντικό ρόλο στη σημερινή εικόνα έχει διαδραματίσει και η ιστορία των ανθρώπων που κατοικούσαν στην περιοχή. Οι πιέσεις που δέχτηκε η ορεινή αυτή γη από τον άνθρωπο επέδρασαν στη φυσιογνωμία του φυσικού περιβάλλοντος της. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν διαμορφώσει τη σημερινή εικόνα της βλάστησης του Εθνικού Πάρκου με την υψηλή ποικιλότητα οικοτόπων και οργανισμών. Το βασικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της χλωρίδας της Ροδόπης είναι ότι φιλοξενεί είδη βόρειας προέλευσης που σχηματίζουν τα νοτιότερα όρια εξάπλωσης στην περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιρθρελάτη, ψυχρόβιο είδος που εξαπλώνεται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Η περιοχή από το παρελθόν μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα σταυροδρόμι για είδη χλωρίδας και πανίδας. Καθοριστική για τη διαμόρφωση της χλωρίδας στη σημερινή της σύνθεση ήταν η πιο πρόσφατη παγετωνική περίοδος. Δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν, ενώ οι παγετώνες έφταναν μέχρι τα κεντρικά Βαλκάνια, τα βουνά της Ροδόπης αποτέλεσαν ένα από τα νοτιότερα καταφύγια για φυτά και ζώα. Μετά την απομάκρυση των πάγων, πολλά από αυτά τα είδη φυτών και ζώων παρέμειναν και παραμένουν μέχρι σήμερα στα ψηλότερα σημεία της οροσειράς. Η συνύπαρξη φυτών διαφορετικής προέλευσης χαρίζει στο πάρκο ξεχωριστή ποικιλομορφία. Αυτό όμως που το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο είναι τα σπάνια και τα ενδυμικά είδη φυτών του. Η λαθρέα της Ροδόπης, που αναδύεται μέσα από τα πεσμένα φύλλα νωρίς την άνοιξη, η μικροκαμωμένη σολδανέλα των υγρών θέσεων και ο ομώνυμος κίτρινος κρίνος με τα εντυπωσιακά άνθη είναι μόνο κάποια από τα ενδυμικά είδη της οροσειράς. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχει η αβερλία της Ροδόπης. Ανήκει σε αυτά που οι επιστήμονες ονομάζουν παλαιοενδυμικά φυτά, δηλαδή στους εξελικτικούς εκπροσώπους αρχαίων ειδών που κατόρθωσαν να επιζήσουν ως τις μέρες μας εδώ και περισσότερα από 2 εκατομμύρια χρόνια. Γιατί όμως είναι σημαντική η βλάστηση και η χλωρίδα της Ροδόπης? Η απάντηση είναι ότι η σημασία είναι διπλή. Η Ροδόπη φιλοξενεί είδη βόρειας προέλευσης καθώς και βαλκανικά ενδυμικά είδη. Τα πρώτα είναι σπάνια καθώς εμφανίζονται στα νοτιότερα όρια εξάπλωσής τους, ενώ τα δεύτερα έχουν γενικά περιορισμένη παγκοσμίως εξάπλωση. Η οροσειρά της Ροδόπης παραμένει πολλά εκατομμύρια χρόνια ζωντανή και αλλάζει συνεχώς. Σήμερα είμαστε σε θέση να αποτιμήσουμε αυτές τις αλλαγές και να ανασυστήσουμε τη φυσική ιστορία της περιοχής. Σημαντική βοήθεια στην εκτίμηση αυτή προσφέρει ένας εξαιρετικά σπάνιος για την Ελλάδα και ιδιαίτερα σημαντικός τύπος οικοτόπου. Μια ιδιαίτερη δηλαδή κατηγορία φυσικού χώρου που χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο τύπο βλάστησης και είναι γνωστός ως τυρφοέλη ή τυρφώνες. Υπάρχει μια ειδική μέθοδος, η μέθοδος ανάλυσης της γύρης, με την οποία ξεθάβουμε γυρεοκόκκους που βρίσκονται μέσα σε αυτό το τυρφοέλος, γυρεοκόκκους που παρήχθηκαν σε άλλες εποχές και έτσι μπορούμε να αναπαραστήσουμε τη βλάστηση του παρελθόντος. Στην οροσειρά της Ροδόπης, τυρφοέλη υπάρχουν σε 4 περιοχές. Στο δάσος Λεπίδα, στην περιοχή του Λιβαδίτη Ξάνθης, στην Κούλα
και στο δάσος της Ελατιάς. Το τελευταίο που είναι και το πιο γνωστό βρίσκεται δίπλα σχεδόν στο ομώνυμο δασικό χωριό. Συγκεκριμένα, από αυτό το τυφοέλος μπορέσαμε να αποκαλύψουμε την ιστορία της πλάστησης και αν θέλετε γενικότερα της περιοχής των 4.000 τελευταίων ετών. Βρέθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη διαπιστώνεται ότι η Ερυθρολάτη ανέκαθεν αποτελούσε το κύριο συστατικό της δασικής βλάστησης, ότι ο άνθρωπος ήταν παρόν με επιδράσεις επάνω στη βλάστηση, ότι γύρω στα 1200 π.Χ. έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή του δάσους των ορεινών θέσεων και στη συνέχεια όμως ανέκαμψε το δάσος, αφού βέβαια επικράτησε για ένα διάστημα η σημίδα, η οποία αποτελεί πρόσκοπο είδος που εκμεταλλεύτηκε τις χέρσες στις περιοχές. Τα τελευταία χρόνια, μετά τους νόμους που εφάρμοσε η δασική υπηρεσία και όπως φαίνεται και στην τελική φάση της ιστορίας της βλάστησης, το δάσος επεκτείνεται συνεχώς, γενικά η δασική βλάστηση επεκτείνεται συνεχώς και φτάνουμε στην εικόνα που έχουμε σήμερα. Αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης είναι η άγρια ζωή του πάρκου. Τα φυσικά χαρακτηριστικά και η πληθώρα των διαφορετικών οικοτόπων της περιοχής δημιουργούν μεγάλη ποικιλία οικοθέσεων που συντηρούν πλούσια πανίδα. Το δυσπρόσιτο της περιοχής και οι ως πρόσφατα σχετικά περιορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες ευνοούν την παρουσία σπάνιων ειδών, ιδιαίτερα των μεγάλων θηλαστικών, που έχουν σημαντικά μειωθεί ή εξαφανιστεί σε άλλες περιοχές της χώρας. Στα ψυχρόβια δάση εμφανίζονται είδη πουλιών με βορειότερη κατανομή, που φτάνουν στα βουνά της περιοχής στο νοτιότερο όριο της εξάπλωσής τους. Ένα από αυτά είναι ο καριοθράφστης, που φωλιάζει στα δάση με Ερυθρελάτη. Καθώς η άνοιξη φτάνει, μέσα στους ήχους του δάσους ξεχωρίζει ένα παράξενο κροτάλισμα, ρυθμικό, σχεδόν μηχανικό. Κάποιος δριοκολάπτης την πανίζει. Είναι ένας νανοδριοκολάπτης, ο μικρότερος σε μέγεθος από όλους, που μόλις βρήκε τροφή. Στα ορεινά λιβάδια, λιγοστά πουλιά παραμένουν όλο το χειμώνα πάνω από τα όρια των δασών. Καθώς το χιόνι αρχίζει να λιώνει στις κορυφές του φαλακρού, η χιονάδα αναπληρώνει τις χαμένες δυνάμεις της μετά από ένα βαρύ χειμώνα. Σε λίγο θα καλωσορίσει στα αλπικά λιβάδια τους εποχιακούς επισκέπτες. Κάποιους κοντινούς από τα χαμηλότερα της περιοχής, όπως ο Καρβουνιάρης ή το Φανέτο, αλλά και τους μακρινούς που έρχονται από τις χώρες του Νότου, όπως ο Σταχτοπετροκλής. Τα τελευταία 25 χρόνια, οι διασαχάριοι ταξιδιώτες που αναπαράγονται στην Ευρώπη, τα είδη δηλαδή που πρέπει κατά την αποδημία τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο και έπειτα τη φαινομενικά αξεπέραστη άνυδρη Σαχάρα, έχουν υποστεί παρατεταμένη και συχνά δραματική μείωση των αριθμών τους. Τα γνώριμα κελαϊδίσματα χάνονται, καθώς είδη όπως τα Αηδόνια, η Ασπροκολίνα και ο Στραβολένης λιγοστεύουν σιγά σιγά. Είναι ο μόνος δριοκολάπτης που μεταναστεύει και ο μόνος που δεν μπορεί να σκάψει το ξύλο επειδή έχει αδύναμο ράμφος και έτσι χρησιμοποιεί φυσικές οπές των δέντρων. Η ανθρώπινη παρουσία, αν και γενικά περιορισμένη, είναι συνεχή στην περιοχή ήδη από την Παλαιολιθική εποχή.
όπως δείχνουν ευρήματα στις περιοχές του Παρανεστίου και του Αρκουδορέματος. Στο παρελθόν η περιοχή κατοικήθηκε από πλήθος διαφορετικών ανθρώπων που εγκαταστάθηκαν εκεί για διάφορους ιστορικούς και οικονομικούς λόγους. Κάποιοι, όπως οι Πομάκοι, εξακολουθούν να ζουν και να δραστηριοποιούνται στο ανατολικό τμήμα του Εθνικού Πάρκου, διαιωνίζοντας την άρρηκτη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον και διατηρώντας το παραδοσιακό, αγροτικό, δασικό τοπίο της περιοχής, που πλέον έχει εκλείψει από το δυτικό τμήμα. Μοναδικοί μάρτυρες της έντονης παρουσίας του ανθρώπου αποτελούν τα ιστορικά μνημεία, οι δεκάδες ερυπωμένοι οικισμοί, τα μονοπάτια ή καλντερίμια που τους συνέδεαν και τα λίθινα τοξωτά γεφύρια. Χτισμένα από πέτρα ένωναν τις όχθες των αμέτρητων ρεμάτων της περιοχής, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση μονοπατιών και την επικοινωνία μεταξύ οικισμών. Η ύπαρξη ενός τόσο περίπλοκου και ενδιαφέροντος δικτύου επικοινωνίας καταδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Οροσειράς. Σημαντική επίδραση στη φυσιογνωμία της περιοχής είχαν οι Σαρακατσανέοι. Κτηνοτρόφοι που είχαν επιλέξει τον ομαδικό τρόπο ζωής επηρέαζαν σημαντικά τη μορφή της βλάστησης. Αν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαταστάθηκαν σε παιδινές περιοχές, εν τούτης οι απόγονοί τους ανταμώνουν κάθε καλοκαίρι, ανήμερα του προφήτη Ηλία, στην Ελατιά της Δράμας και στο Λιβαδί της Ξάνθης. Καθώς το χιόνι λιώνει, η γη της Ροδόπης ζεσταίνεται με χρώματα. Ήδη με το πρώτο φως κάθε ανοιξιάτικης ημέρας, τα πάντα δείχνουν να κινούνται με γρήγορους ρυθμούς, θαρρείς και ότι όλα τα πλάσματα θέλουν να προλάβουν. Οι καρδερίνες έχουν βρει ήδη το σύντροφό τους. Είναι η ώρα να δημιουργήσουν οικογένεια. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Τα πρώτα φύλλα στα δέντρα έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν, σκιάζοντας σταδιακά τα πρώιμα αγριολούλουδα που έχουν ξεπεταχτεί ανάμεσα στα πεσμένα φύλλα της προηγούμενης χρονιάς. Από τα χαμηλά μέχρι τα μεγαλύτερα υψόμετρα, ανεμόνες, πρίμουλες, ορνηθόγαλα, γεράνια και αμέτρητα άλλα φυτά, τόσα που είναι μάταιη κάθε προσπάθεια απαρίθμησής τους, αξιώνουν την προσοχή. Στα ορεινά, ποικιλόχρωμοι κρόκοι στολίζουν τα γυμνά λιβάδια ήδη από τις πρώτες μέρες του Μαρτίου. Μόνο οι κορυδαλίδες με τα δελφινόμορφα άνθη τους και οι θαλασσόχρωμες σκύλες προσπαθούν να διακόψουν τη συνέχεια των κρόκων που σκεπάζουν τα λιβάδια. Στα ορεινά του φαλακρού, οι φαρμακευτικές πουλσατήλες κυριαρχούν, περιμένοντας την αύξηση των πρώτων νεαρινών φτερωτών επισκεπτών. Όταν ακουστεί το πρώτο κάλεσμα του νεοφερμένου κούκου,
άλλα φυτά ξεπετάγονται, καλύπτοντας κάθε σπιθαμή γης. Ένας από τους σπάνιους στη μεσογειακή περιοχή και στην Ελλάδα τύπους βλάστησης, που απαντάται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου της Οροσειράς Ροδόπης, είναι τα δάση Σιμίδας. Αυτά τα δάση μας μεταφέρουν στα βόρεια της Ηπείρου μας και αποπνέουν μια αίσθηση μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα. Η Σιμίδα, αν και εμφανίζεται διάσπαρτα στη Βόρειο Ελλάδα, μόνο εδώ, στα δυτικά όρια του Εθνικού Πάρκου, σχηματίζει εκτεταμένο δάσος. Η Σιμίδα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πρόδρομο είδος, δηλαδή λόγω της βιολογίας της, μπορεί να εγκαθίσταται πρώτη σε γυμνές αποδασική βλάστηση περιοχές. Αργότερα, επειδή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί άλλα είδη δέντρων, υποχωρεί όταν εκείνα αυξάνονται. Ένα άλλο είδος της Βόρειας Ευρώπης που εμφανίζεται στην περιοχή είναι και η δασική πεύκη, η οποία έχει την ονομασία κόκκινο πεύκο λόγω του χαρακτηριστικού κόκκινου χρώματος του φλοιού της. Το είδος στο παρελθόν σχημάτιζε πιο εκτεταμένες στάδες, αλλά λόγω της μικρής ανταγωνιστικής του ικανότητας αντικαθίσταται σήμερα από την οξιά και την ερυθρελάτη. Στα βουνά της Ροδόπης εξαπλώνονται όμως και άλλα είδη κονοφόρων, όπως η μαύρη πεύκη που εμφανίζεται ανατολικά του δάσους Ελατιάς. Ένα άλλο είδος πεύκης που απαντάται σε λιγοστά βουνά του πάρκου είναι η πενταβέλωνη πεύκη, ενδυμικό είδος της Βαλκανικής Χερσονήσου. Λιγοστά δέντρα υπάρχουν διάσπαρτα στα δάση του Φρακτού και του Παρθένου δάσους, αν και η εντονότερη εμφάνιση της πενταβέλωνης πεύκης, με τη μορφή δάσους, εντοπίζεται στις ανεμοδαρμένες κορυφές της Κούλα, στα ανατολικά του πάρκου. Την άνοιξη, το αεράκι δεν σταματά να φυσά, άλλοτε πιο γρήγορα και άλλοτε πιο αργά, παρασύροντας τα πεσμένα ξερά φύλλα και χορτάρια της προηγουμένης χρονιάς. Οι ανεμόνες, καθώς ο ανοιξιάτικος αυτός αέρας αγγίζει τα πέταλά τους και τα ανοίγει, όπως πίστευαν οι αρχαίοι, προσπαθούν να συναγωνιστούν τους γαλάζιους κρόκους κάτω από τα δασόπευκα. Τα μέχρι σήμερα γνωστά είδη κρόκων που εμφανίζονται σε όλα τα βουνά του πάρκου είναι 8, αριθμός που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός. Το καλοκαίρι οι ίδιες θέσεις θα πλημμυρίσουν από αγριοφράουλες και σμέουρα, γευστική τροφή για ένα μεγάλο αριθμό πλασμάτων. Στις μικρές κοιλότητες που γεμίζουν από τα νερά των ξαφνικών ανοιξιάτικων βροχών, οι τρίτονες ετοιμάζονται να γεννήσουν τα αυγά τους κάτω από το βλέμμα περιστασιακών θεατών κατά μήκος της κοιλάδας του νέστου, αλλά και κοιλάδων κάποιων ρεμάτων, όπως είναι το Διαβολόρεμα και ο Δεσπάτης, εμφανίζονται τα δάση χαραδρών. Εκτός από την ανεκτίμητη μορφολογική ποικιλότητα που προσφέρουν στο τοπίο, οι χαράδρες έχουν και μεγάλη οικολογική σημασία. Λόγω των ευνοϊκών εδαφικών συνθήκων, αλλά και της προστασίας που προσέφεραν από δυσμενείς κλιματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των πακετωδών περιόδων, τα δάση αυτά παρήχαν καταφύγιο σε είδη με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το Εθνικό Πάρκο της Ροδόπης φιλοξενεί ένα ακόμα σπάνιο τύπο βλάστησης. Πρόκειται για το παρόχθιο δάσος του Άλνους Συγκάνα. Το είδος αυτό είναι συγγενικό με ένα άλλο είδος κλήθρου, το Άλνους Γλουτινόζα, το οποίο είναι κοινό στην Ελλάδα και από το οποίο διαφοροποιείται από το λίο φλοιό του και τα οξυκόρυφα φύλλα του. Ο τύπος αυτός βλάστησης θεωρείται ως προτεραιότητας από άποψη διατήρησης, σύμφωνα με την οδηγία των ενδιαιτημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο κέντρο του νομού Δράμας, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, βρίσκουμε τη μοναδική θέση στην Ελλάδα που η Ερυθρελάτη, είδος της Βόρειας Ευρώπης, σχηματίζει εκτεταμένο δάσος. Το ξεχωριστό και ιδιαίτερο δάσος της Ελατιάς. 680.000 στρέμματα οργιαστικής βλάστησης. Ένα δάσος πολύ διαφορετικό από τα μονότονα επίπεδα αντίστοιχα δάση της Βόρειας Ευρώπης. Η αυξημένη υγρασία της περιοχής είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της Ερυθρελάτης στο σημείο συνάντησης της Μεσευρωπαϊκής και της Μεσογειακής κλιματικής ζώνης. Κάτω από τα πυκνά φυλώματα, στο σχεδόν μόνιμο ημίφος, φυτρώνουν λίγα ποώδη φυτά, ήδη και αυτά των βόρειων ψυχρών δασών. Στην περιοχή του Δασαρχείου Δράμας, που εμπίπτει στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς της Ροδόπης, βρίσκονται τα παραγωγικότερα δάση της χώρας μας, τα δάση Ερυθρελάτης. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων είναι η παραγωγή ξυλίας, την οποία εκτελεί και προγραμματίζει η δασική υπηρεσία, σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας και τους κανόνες της δασολογικής επιστήμης. Κάθε φορά υλοτομούμε εκείνα τα δέντρα που συμβάλλουν στην φυσική αναγέννηση του δάσους, τη διαμόρφωση της δομής του οικοσυστήματος και την καλλιέργεια του δάσους. Στο δάσος της Ελατιάς, πολλά ορμητικά ρέματα προσδίδουν άγρια ομορφιά στο τοπίο. Αργά την άνοιξη κάνουν εδώ την εμφάνισή τους μερικά από τα ενδυμικά φυτά της Ροδόπης. Στις σκιερές υγρές θέσεις, η μικροσκοπική σορδανέλα της Ροδόπης ξεφεύγει διακριτικά από την προσοχή. Είναι σχεδόν απειλούμενο είδος και το μικρό της μέγεθος ίσως τη βοηθάει να επιβιώσει. Στις ίδιες θέσεις κινείται και η σαλαμάνδρα, που ο λαός μας ονομάζει για άγνωστο λόγο «βοηδάκι του Θεού». Κρυμμένη σε σχισμές βράχων ή κορμών ή σε άλλες υγρές κρυψώνες, η μακρόβια σαλαμάνδρα έχει κύριο εχθρό την ξηρασία. Ενώ τα περισσότερα μικρά ερπετά και αμφίβια έχουν αναπτύξει χρωματισμούς παραλλαγής και απόκρυψης για να κρύβονται από τους θηρευτές τους, η σαλαμάνδρα ανέπτυξε ένα πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο άμυνας. Όταν κινδυνεύει, εκρίνει από ειδικούς αδένες στο δέρμα της μια σχετικά ισχυρή τοξίνη, που μπορεί ακόμη και να σκοτώσει μικρά ζώα, αλλά και να προκαλέσει επώδυνους και δυσάρεστους ερεθισμούς και σε μεγαλύτερα ζώα. Το καλοκαίρι, ενώ σε άλλες περιοχές οι χρωματικές παλέτες έχουν θαμπώσει και ξεθοριάσει, εδώ στο δάσος της Ελατιάς, πολύχρωμες ζωντανές πινελιές υγρόφυλων φυτών ενώνονται σιγά σιγά και συνθέτουν ένα δροσερό ανθοφόρο πίνακα. Αργότερα, καθώς το φθινόπωρο πλησιάζει και οι βροχές αυξάνονται,
Οι ομίχλοι τυλίγει αυτό το μοναδικό δάσος, δημιουργώντας ονειρικά τοπία. Το φθινόπωρο είναι και η εποχή των μανιταριών, που ξεπετάγονται με αμέτρητα σχήματα και χρώματα ανάμεσα στις πεσμένες βελόνες, μέσα από τα βρύα, πάνω στους κορμούς. Βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των μανιταριών είναι η υψηλή υγρασία και το μικρό θερμοκρασιακό εύρος, συνθήκες που παρατηρούνται κυρίως το φθινόπωρο. Στα πιο γνωστά μανιτάρια περιλαμβάνονται οι αμανίτες, με το πιο γνωστό από αυτά το μανιτάρι των παραμυθιών, το κόκκινο με τα άσπρα στίγματα γνωστό ως ζουρλομανίταρο. Ανατολικότερα από την Ελατιά, στην περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, βρίσκεται το δάσος Φρακτού, η πιο μυθική πλευρά της Ροδόπης. Εδώ βρίσκουμε μερικές από τις ψηλότερες κορυφές της οροσειράς, οι οποίες φράζουν περιμετρικά την περιοχή, αφήνοντας μία μόνο φυσική διέξοδο στο νότιο και χαμηλότερο σημείο της. Σε αυτή τη διαμόρφωση οφείλεται και η ονομασία της. Από τις κορυφές αυτές ξεκινούν χαράδρες και κοιλάδες που τις διασχίζουν μικρά ορεινά ρέματα. Οι εντυπωσιακοί καταράκτες της περιοχής υπενθυμίζουν την ορμητική δύναμη της φύσης. Στην περιοχή ορθώνονται αγέροχα πολλές βραχώδεις εξάρσεις, βγαλμένες από άλλες εποχές, που κρύβουν γύρω τους και ανάμεσά τους μια αξιοθαύμαστη ποικιλία ζωής. Απόκρημνα βράχια στο Φρακτό, αλλά και στην Πρασινάδα και από το Αρκουδόρεμα μέχρι την Κούλα, φιλοξενούν μια ιδιαίτερη βραχόφιλη βλάστηση. Πολλά μάλιστα από αυτά τα χασμόφυτα, όπως ονομάζουν οι ειδικοί τα φυτά των βράχων, είναι βαλκανικά ενδυμικά που υπάρχουν μόνο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Το Παρθένο δάσος αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα για όλη την Ευρώπη. Αποτελείται από τα είδη της Οξιάς, της Ερυθελάτης και της Ελάτης, που είναι τα πιο προσαρμοσμένα στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι το τελικό στάδιο μιας μακράς πορείας μεταβολής της βλάστησης. Η σημαντικότητά του έγινε στο γεγονός ότι εξελίχθηκε χωρίς την επίδραση των ανθρωπογενών διαταράξεων. Η διαδικασία αυτή δημιούργησε μια ιδιαίτερη δομή δάσους, η οποία αποτελεί τη βάση εμφάνισης βιοτόπων που δεν απαντώνται στα διαχειριζόμενα δάση. Οι βιότοποι αυτοί και τα ενδιαιτήματα που δημιουργούνται στο Παρθένο δάσος συνδέονται με ιδιαίτερη και σημαντική βιοποικιλότητα που πρέπει να ερευνηθεί. Στο Παρθένο δάσος, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, εντοπίζεται και ο μεγαλύτερος ελληνικός πληθυσμός της δασόκοντας. Ενώ εμβληματική θεωρείται η παρουσία του αγριόκουρκου, που και αυτός είναι τυπικό είδος των ψυχρόβιων κονοφόρων δασών. Έχοντας ως πυρήνα τον Παρθένο δάσος, στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών μικρής έκτασης στις διαχειριζόμενες συστάδες, όπου το δάσος θα αφήνεται στη φυσική εξέλιξή του. Οπότε θα δοθεί δυνατότητα εμφάνισης βικινοτήτων που δεν υπάρχουν στα διαχειριζόμενα δάση. Θα πρέπει μέσα από την επιστημονική μελέτη του Παρθένου δάσους να αναζητήσουμε ποιοι σχηματισμοί, συγκεκριμένες μορφές ή μεμονωμένες δομές συνδέονται με βιοποικιλότητα που δεν συναντάται σε άλλες περιοχές. Στη συνέχεια, μέσω των σωστών χειρισμών, θα πρέπει αυτές οι δομές, μορφές, να δημιουργηθούν μέσα σε διαχειριζόμενα δάση, έτσι ώστε να αυξήσουμε τη βιοποικιλότητα και την οικολογική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα διατηρούμε και θα προστατεύουμε μια ιδιαίτερα σημαντική βιοποικιλότητα, όχι μόνο μέσα στις προστατευόμενες περιοχές, αλλά και σε πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις δασών, στα οποία ασκείται παραγωγική δραστηριότητα. Οι εναλλαγές των εποχών γράφονται στο φύλωμα της Οξιάς, δημιουργώντας μαγευτικές χρωματικές εικόνες, κυρίως το φθινόπωρο.
πράσινο φύλλωμα κυτρινίζει σταδιακά μέχρι να αποκτήσει έντονα πορτοκαλοκόκκινα χρώματα. Καμιά ζωγραφική απεικόνηση δεν μπορεί να αποδώσει αυτό που η φύση δημιουργεί στη Ροδόπη. Η Οξιά, η μητέρα των δασών, σχηματίζει εκτεταμένα δάση στην κεντρική Ευρώπη, αλλά στη νότια Ευρώπη, λόγω των απαιτήσεων του είδους σε υγρασία, εμφανίζεται με τη μορφή νησίδων. Είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά είδη. Χαρακτηριστικό των συστάνων της είναι ότι το πυκνό φύλλωμά της δεν επιτρέπει τη διέλευση του φωτός και την επιβίωση άλλων ειδών. Γι' αυτό το λόγο, ο υπόροφός της είναι σχετικά φτωχός σε είδη. Δάση οξιάς αναπτύσσονται κάτω από ποικίλες οικολογικές συνθήκες και σε διαφορετικά εδάφη. Μπορούμε να τα βρούμε τόσο σε ασβεστόλιθο, όσο και σε πυρητικά πετρώματα. Οικοσύστημα ιδιαίτερης σημασίας είναι το δάσος με τις αιωνόβιες οξιές στη θέση Τσίχλα, στην περιοχή που είναι περισσότερο γνωστή ως δάσος Χαϊντού. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης, όπως και το Παρθένο δάσος. Τα πυκνά δάση της περιοχής προσφέρουν καταφύγιο για όλα τα μεγάλα οπλοφόρα. Τα αγριογούρνα και τα ζαρκάδια είναι κοινά σε όλη την περιοχή, ενώ τα ελάφια είναι λιγοστά. Τα αγριόγυδα ζουν διάσπαρτα, κυρίως στις απόκριμνες βραχοπλαγιές του Φρακτού και της Κούλα. Η περιοχή αποτελεί μαζί με την Πίνδο έναν από τους δύο πυρήνες κατανομής της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. Νωρίς το καλοκαίρι, δυνατά σφυρίγματα που μοιάζουν με ήχους από φλάουτο διακόπτουν ένα μελωδικό κεράιδισμα ανάμεσα στα πυκνά φυλώματα μιας καρυδιάς. Ο συκοφάγος ταΐζει τα μικρά του, που βρίσκονται μέσα σε ένα περίτεχνα κατασκευασμένο μικρό καλάθι ανάμεσα στα κλαδιά. Ένα ακόμα δυσεύρετο είδος με σποραδική εντοπισμένη παρουσία σε λίγες θέσεις των δριοδασών είναι η Παιόνια Ιξένη, μία από τις 9 που υπάρχουν στα δάση των ελληνικών βουνών. Την άνοιξη, τα μικρά ξέφωτα και τα διάκαινα ανάμεσα στις βελανιδιές στιγματίζονται από τα κατακόκκινα σαν αίμα άνθη τους, με τους αμέτρητους χρυσούς τίμονες φορτωμένους γύρι, η οποία ξετρελαίνει τα σκαθάρια που τις επικονιάζουν. Στις αρχές του καλοκαιριού, ήδη με το πρώτο φως της ημέρας, ανάμεσα στους ήχους του δάσους, κυριαρχεί το ρυθμικό κροτάλισμα των δριοκολαπτών, που σκάβουν ασταμάτητα τα δέντρα, ψάχνοντας τροφή για τα μικρά τους που περιμένουν στις φωλιές. Οι δριοκολάπτες είναι οι εργολάβοι του δάσους και προμηθεύουν κατοικίες σε πολλά πουλιά που φωλιάζουν σε κοιλότητες, αλλά δεν μπορούν να τις ανοίξουν μόνα τους. Μια σημαντική οικογένεια φυτών με ιδιαίτερο φυτογεωγραφικό και οικολογικό ενδιαφέρον είναι τα ορχαιοειδή. Περίπου το 1/3 των ειδών που απαντώνται στην Ελλάδα φυτρώνουν σε λιβάδια, θαμνώνες, δάση και τρυφώνες του Εθνικού Πάρκου και στην ευρύτερη περιοχή του. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν πολλά είδη που έχουν αναγάγει την εξαπάτηση σε επιστήμη. Οι ορχιδέες του γένους Σόφρης εξαπατούν τις μέλισσες και τις φύκες για να τις γονιμοποιήσουν, αφού τα άνθη τους μιμούνται το σχήμα, το χρώμα, ακόμα και την υφή των θηλυκών εντόμων και παράγουν συγκεκριμένες αντίστοιχες οσμές. Τα
τα αρσενικά ξεγελιούνται, κάθονται πάνω στα άνθη και όταν καταλαβαίνουν το λάθος τους και φεύγουν, παίρνουν μαζί τη γύρη και τη μεταφέρουν στο επόμενο άνθος. Ορχαιοειδή με ιδιαίτερη αξία λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής τους εξάπλωσης είναι αυτά των υγρών λιβαδιών. Αλλά και τα ενδιαιτήματα, δηλαδή οι βιότοποι στους οποίους απαντώνται, θεωρούνται μεταξύ των σπανιότερων και πιο τρωτών ενδιαιτημάτων, τόσο της Ροδόπης όσο και ολόκληρης της Ελλάδας ή ακόμα και της Ευρώπης. Η ορχιδέα, επιπάκτης παλούστρης, το μοναδικό είδος του γένους επιπάκτης, το οποίο αναπτύσσεται σε υγρά λιβάδια και τυρφώνες, είναι ένα σημαντικό χλωρητικό στοιχείο του κεντρικού τυρφώνα της Ελατιάς, το οποίο μάλιστα αναπτύσσεται σε ικανοποιητικούς πληθυσμούς. Κάποια από τα φυτά αυτά ερέθησαν τη φαντασία των λαών σε όλο τον κόσμο και γέννησαν δυσιδαιμονίες και θρύλους. Μεταξύ των άλλων τύπων οικοτόπων που απαντώνται στη Ροδόπη, ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι τυρφώνες. Στους προστατευμένους αυτούς οικότοπους, τα φυτά δεν αναπτύσσονται στο έδαφος, αλλά πάνω στα υπολείμματα φυτών των προηγούμενων ετών. Αυτά τα νεκρά υπολείμματα σχηματίζουν την τύρφη. Ένα τέτοιο είδος, από τα πιο σπάνια στην Ελλάδα, είναι ένα εντομοφάγο φυτό. Πρόκειται για τη δρόσερα, η οποία απαντάται σε πολύ λίγες θέσεις μέσα στους τυρφώνες του πάρκου. Η δρόσερα είναι πραγματικά μικροσκοπικό φυτό, με ύψος μόλις λίγα εκατοστά και είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί μέσα στα πυκνά πλέγματα των χόρτων και τα σφάγνα. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη δρόσος και αναφέρεται στις γυαλιστερές σταγόνες κολόδους εκρήματος που στολίζουν τα φύλλα της. Τα έντομα προσελκύονται από τις λαμπερές, γλυκές, κόκκινες σταγόνες, κολλούν και πεθαίνουν από εξάντληση προσπαθώντας να ξεφύγουν. Έπειτα το φυτό τα αποικοδομεί με ειδικά ένζυμα και συμπληρώνει έτσι τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της περιοχής, υψηλής οικολογικής σημασίας, είναι τα άφθονα ρέματα μόνιμης ροής. Γύρω τους αναπτύσσεται μια πλούσια φυσική βλάστηση υδρόφυλων φυτών. Ποτάμια ιχθυόεδα ρέουν με ορμή και θόρυβο, πηγαίνοντας να συναντήσουν τον έστω. Το υγρό στοιχείο υπάρχει παντού στη Ροδόπη. Οι πηγές αναβλύζουν κρυστάλλινα νερά. Τα ρέματα κυλούν ορμητικά και στις όχθες τους, κάτω από τα βαθύσκια δέντρα, ποικιλόχρωμα πουλιά και λαϊδούν μαγευτικά τραγούδια. Σε ένα από αυτά τα ρέματα περιφέρεται μια κυτρινοσουσουράδα και ψάχνει για τροφή κουνώντας ασταμάτητα πάνω κάτω την ουρά της. Σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου, κοντά σε ρέματα, αλλά και σε επίπεδες σκύλες θέσεις που συγκεντρώνουν την απορροή από τις γύρω πλαγιές, δημιουργούνται υγρά λιβάδια. Σε αυτά βρίσκει κατάλληλες συνθήκες μια ιδιαίτερη ποικιλία οργανισμών, εμπλουτίζοντας τη βιοποικιλότητα του πάρκου. Στο Εθνικό Πάρκο Ροσιράς Ροδόπης, καταγράφονται τουλάχιστον 13 είδη αμφιβίων, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας. Το αρκουδόρεμα, το τσουκάλι ρέμα, το σκοτεινό ρέμα και πλήθος άλλα μικρότερα σχηματίζουν καταράκτες διαφόρων μεγεθών. Καταράκτες που με την πρώτη ματιά γίνονται τοπία της μνήμης. Η φήμη του μεγαλύτερου και εντυπωσιακότερου από όλους, γνωστού με τη διπλή ονομασία Καταράκτης Τραχωνίου ή Λιβαδίτης, ξεπερνά τα τοπικά όρια.
Η έντονη παρουσία του υγρού στοιχείου είναι πολύτιμη για την πανίδα της περιοχής. Η βίδρα βουτάει στα νερά του νέστου, απολαμβάνει το πρωινό της ψάρι με μεγάλη ευχαρίστηση και συνεχίζει να παιχνιδίζει. Η βίδρα είναι σημαντικό στοιχείο της βιοποικιλότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς κατέχει τη θέση του κορυφαίου θηρευτή στην τροφική αλυσίδα των ευρωπαϊκών γλυκών νερών. Το νερό είναι σημαντικός παράγοντας και για την παρουσία των ανθρώπων στην περιοχή. Η ύπαρξη των νερόμυλων καταδεικνύει την προσπάθεια του ανθρώπου να δαμάσει την υδάτινη ενέργεια προς όφελός του ήδη από την προβιομηχανική εποχή. Πάνω στη ροή του νέστου ορθώνεται ο εντυπωσιακός ορεινός όγκος του Φαλακρού. Το ψηλότερο βουνό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τοποθετημένο ιστορικά στη χώρα των Θρακών, προκαλεί το ίδιο δέος στους σημερινούς κατοίκους της Δράμας, όσο και στις αρχαίες θρακικές φυλές. Το ασβεστολιθικό γεωλογικό του υπόστρωμα, σε συνδυασμό με τις κλιματικές και τοπογραφικές συνθήκες του, δημιουργούν μία σημαντική ποικιλία βιοτόπων. Νωρίς την άνοιξη, καθώς το χιόνι λιώνει, τα ορεινά λιβάδια του στο όριο του Εθνικού Πάρκου καταλαμβάνονται εξεφόδου από πολύχρωμα λουλούδια, που δημιουργούν συγκλονιστικά τοπία, τοπία εισάξιας αισθητικής με τα φθινοπορεινά. Όταν στις δασωμένες βορεινές πλαγιές του βουνού το πράσινο χρώμα των φυλωμάτων μεταλλάσσεται σε χρυσοκίτρινο και μετά σε πυρωμένο κόκκινο. Πολλά από τα φυτά του βουνού ταξίδεψαν μέχρι εδώ από τον παγωμένο βορρά, ψάχνοντας καταφύγιο κατά τη διάρκεια των παγετωνικών περιόδων και παρέμειναν μετά την απόσυρση των πάγων. Η Δριάδα είναι ένα από αυτά. Χιλιετίες πριν κυριαρχούσε στα αλπικά υψόμετρα της Ευρώπης. Σήμερα όμως οι πληθυσμοί της είναι κατακερματισμένοι και στην Ελλάδα απαντάται μόνο στα ασβεστολιθικά βράχια τριών βουνών. Ο επισκέπτης στις αρχές του καλοκαιριού θα μαγευτεί με την παρουσία μιας ασύλληπτης ποικιλίας ποόδους βλάστησης. Ορχιδέες, άγριοι πανσέδες, αγριογαρίφαλα, γεντιανές και ντάβριες είναι κάποια από τα αμέτρητα αγριολούλουδα που θα συναντήσουμε στα λιβάδια του Φαλακρού, ενώ αργότερα, στα μέσα του καλοκαιριού, αρωματικά φυτά θα γεμίσουν με την ευωδία τους ολόκληρο το βουνό. Ενώ τα σύννεφα περιδιαβαίνουν πάνω από τα βράχια των κορυφών, κάποιοι τυχεροί μπορεί να συναντήσουν τον τυχοδρόμο. Καθώς πετάει στις απότομες ορθοπλαγιές ή στα κατακόρυφα βράχια της χιονότρυπας, ανοιγοκλίνει τις φτερούγες του σαν μια μεγάλη πολύχρωμη πεταλούδα. Στα λιβάδια των κορυφών, γνωστά ως ψευδαλπικά ή υποαλπικά λιβάδια, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς. Πράσινα χαλιά χλώης σκεπάζουν τις πλαγιές, στιγματισμένα από πολύχρωμα ποόδι φυτά.
Πεταλούδες με απρόσμενα χρώματα πετούν ανάμεσά τους. Για να προσελκύσουν τους επικονιαστές τους, τα περισσότερα φυτά τους παρέχουν οπτικά ερεθίσματα με έντονα χρώματα και κατάλληλο σχήμα των πετάλων και τους ανταμείβουν με τροφή. Τα τελευταία καλοκαιρινά στολίδια συμπληρώνουν σταδιακά τον κύκλο της ετήσιας ανθοφορίας, πριν το τελικό, μεγαλοπρεπές και θριαμβευτικό κρεσέντο των φθινοπορεινών χρωμάτων. Όλα τα πλάσματα βρίσκονται σε εγρήγορση, τόσο στα ψηλά, όσο και στα χαμηλά. Οι μελισσοφάγοι και οι άλλοι φτερωτοί επισκέπτες του καλοκαιριού ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής, καθώς τα κολχικά και τα βολβόφια του φθινοπόρου θα αρχίσουν να αναδύονται από το έδαφος. Ο φθινοπορεινός αέρας εναλλάσσεται με ρηπές βροχής και σύννεφα ομίχλης. Ο χειμώνας έρχεται. Η Ροδόπη αποκαλύπτει σταδιακά τη μοναδικότητά της στον επισκέπτη. Σε κάθε περιοχή του Εθνικού Πάρκου, οι αισθήσεις αντιλαμβάνονται κάτι το ξεχωριστό. Η φύση έχει στήσει εδώ έναν από τους πλέον ιδιαίτερους και δυνατούς συνδυασμούς της. Κάθε ζώο και κάθε φυτό είναι ένας επιπλέον λόγος που το δάσος χρειάζεται το σεβασμό και την προστασία μας. Οι μεγαλοπρεπείς αγριόκουρκοι στο Παρθένο δάσος επιβάλλουν να διαφυλάξουμε το σπίτι τους, το νοτιότερο στην Ευρώπη. Οι αρκούδες, καθώς κινούνται νοχελικά τους καλοκαιρινούς μήνες ανάμεσα στις ερυθρελάτες, μας γεννούν αίσθημα ευθύνης για τη διατήρησή τους. Οι λύκοι απαιτούν την αρμονική συμβίωση. Η πανάρχια αβερλία της Ροδόπης, τα υπεραιωνόβια δέντρα, όλα μας θυμίζουν την παροδικότητά μας. Το Εθνικό Πάρκο αξιώνει το σεβασμό. Η αλλίωση και η καταστροφή ενδιαιτημάτων μας έχει στερήσει την παρουσία κάποιων ειδών. Ο Λίγκας έπαψε εδώ και δεκαετίες να τριγυρνά σαν φάντασμα στα δάση της περιοχής, ενώ το κάλεσμα της παιδινής πέρδικας έχει σιγήσει στα χαμηλά λιβάδια. Οι πληθυσμοί πολλών ειδών φαίνεται ότι μειώνονται εκεί που ο άνθρωπος κάνει έντονη την παρουσία του. Η ρύπανση και η υπέρμετρη εκμετάλλευση είναι πρακτικές που πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Και μας αφορούν όλους. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη σύσταση και τη δραστηριοποίηση του φορέα διαχείρισης οροσειράς Ροδόπης, η πολιτεία κάνει μερικά από τα απαραίτητα θεσμικά βήματα για την προστασία του δάσους. Ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης είναι ένα νομικό πρόσωπο που υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η έδρα του βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής, στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας και διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζουν ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Σήμερα ο φορέας είναι στελεχωμένος με 6 μέλη επιστημονικού προσωπικού και 6 επόπτες που δραστηριοποιούνται με τη φύλαξη του Εθνικού Πάρκου. Βασικός στόχος μας είναι η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής. Μουσική
Μέσα από τις αρχές της αηφόρου ανάπτυξης, η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με την άγρια ζωή και να διασφαλίσει την παρουσία της. Μια παρουσία που προϋπήρξε της δικής μας. Η επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο μας κάνει να καταλάβουμε ότι είμαστε μέρος της φύσης. Μας κάνει να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας μέσα σε αυτήν. Μας υπαγορεύει τη σωστή προοπτική για τα πράγματα. Ρόλος μας δεν είναι να υποκαταστήσουμε άλλους φορείς, ούτε να λειτουργήσουμε ως ένα κέντρο απαγορεύσεων. Αντίθετα, προωθούμε, υποστηρίζουμε, οργανώνουμε δραστηριότητες που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και την αηφορική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου. Και στην προσπάθειά μας αυτή, θέλουμε αρρωγούς όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και τους απλούς πολίτες, οι οποίοι ζουν και λειτουργούν μέσα σε αυτά τα οικοσυστήματα. Εδώ, καθώς ο ήλιος πέφτει πίσω από τα βουνά της Οροσειράς, συνειδητοποιούμε ότι είναι χρέος μας να προφυλάξουμε αυτόν τον τόπο της απίστευτης φυσικής ομορφιάς για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Για να μπορούν και αυτά να ψιθυρίζουν στο νου τους τα λόγια του Θωρώ. «Πήγα στο δάσος επειδή επιθυμούσα να ζήσω συνειδητά».